Τα σπασίματα σε πεπαλαιωμένους αγωγούς σύντρευσης που σημειώνονται κατά καιρούς προβληματίζουν τη ΔΕΗ, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα τυναχθεί στον αέρα η υδροδότηση. Πρόκειται για τους κεντρικούς αγωγούς των Μαλίων, της Τηλίσου και του Θραψανού, με τον πρόεδρο της ΔΕΗ να κάνει λόγο για ένα δύσκολο καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τις μειωμένες ποσότητες νερού που λαμβάνει φέτος η δημοτική επιχείρηση από το φράγμα Ποσελέμη. Έχουμε αναπληρώσει την έλλειψη του Ποσελέμη από τις γεωτρήσεις, αλλά δυστυχώς από τις γεωτρήσεις αυτές είναι τρεις κεντρικοί αγωγοί, Μαλίων, Τηλίσου και Θραψανού, παλιά αγωγή, 50-60 χρονών. Ήδη είχαμε σπάσιμο στην περιοχή του Θραψανού και είχαμε κάποια προβλήματα στην περιοχή της Φορτέτσας. Αυτά τα προβλήματα τα έχουμε. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ παλιά αγωγή και έχουμε συνεχώς προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε τους αγωγούς, αλλά είναι ένα μεγάλο έργο. Ήδη έχουμε κάνει επαφή και με την γεωπραξία που είχε αναλάβει το έργο της Χερσονήσου Ηρακλείου, το ΒΟΑΚ, να μπορέσουμε και εμείς αυτά τα έργα που θα γίνουν τώρα, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα αγώνα, να μπορέσουμε και εμείς να καταργήσουμε τον παλιό αγωγό. Πρέπει να κάνει περισσότερα συνεργεία η ΔΕΗ, γιατί περνάμε από δρόμους και βλέπουμε τα νερά και τρέχουν, μα αυτά τρέχουν 24 ώρα. Αυτό το νερό που πάει, στο δρόμο. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η έλλειψη που λέμε. Γιατί κατεβαίνω κάτω στους δρόμους, τι είναι από εδώ, λέει, έχει σπάσει σωλήνα. Δύο μέρες τα ίδια. Αυτό το νερό που πάει, χάνεται. Δεν έχουμε τον αρμυρό, τι. Τον αρμυρό ακόμα το βάλαμε μπροστά. Θα το βάλω, μα κατά ανάγκη όλα θα τα κάνω. Το καλοκαίρι θα έχουμε οπωσδήποτε μεγάλη έλλειψη. Και να έχουμε έτοιμα τα μηχανάκια να βγάζουν νερό απάνω όποτε έχει βρει. Την ίδια ώρα τα χρέη πνίγουν τη ΔΕΗ, καθώς αγγίζουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ, με τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά να αφορούν κυρίως περιπτώσεις πολυκατοικιών. Τα χρέη περίπου της ΔΕΗ από τους δημότες είναι περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες δόσεις. Με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να ζήσουμε μέχρι το 95% των προσαυξήσεων και μέχρι το 50% αν κάνουμε 24 δόσεις. Να κάνει άδεια κανονισμό από το κράτος, να βάλει μερικά λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά. Πού θα τα βρουν, τα δώσουν. Άμεσα η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αφαίρεση υδρομέτρων στους κακοπληρωτές, αλλά και σε μπλοκάρισμα του ΑΦΜΗ. Αυτοί που δεν πληρώνουν να είναι πιο σωστοί στι υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν ανταποκρίνονται, θα πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα? Ή αφαιρούμε το υδρόμετρο, ή στέλνουμε το ΑΦΜΗ στην εφορία και δεσμεύεται το ΑΦΜΗ τους. Δεν πάμε σε κατάσχεση λογαριασμών. Είναι ένα μέσο το οποίο μου φαίνεται πολύ, πολύ σκληρό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προβληματισμό προκαλεί η υποστελέχωση της δημοτικής επιχείρησης, η οποία δεν διαθέτει ούτε χημικό ούτε ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο. Τον τελευταίο 1,5 μήνα έχουν φύγει περίπου 25 υπάλληλοι που ήταν αυτοί που ήταν συνταξιούχοι, παραμένανε, φύγανε. Δύο-τρεις έχουν μείνει μόνο. Μόνο χημικό δεν έχουμε. Δεν έχουμε ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο. Φανταστείτε, η ΔΕΗ τώρα με τόσα βιολογικούς, με τόσες γεωτρήσεις και δεν έχουμε ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο, έχουμε τώρα και 3 χρόνια δεν έχουμε. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα χρέη στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Φεστού. Πολύ σύντομα θα βρεθούν στο επίκεντρο οι κακοπληρωτές, ώστε σε επόμενη φάση να προχωρήσουν σε μέτρα όπως η αφαίρεση υδρομέτρων. Τώρα γίνεται μια επεξεργασία αυτών των στοιχείων από το οικονομικό τμήμα της επιχείρησης. Το επόμενο μέτρο λοιπόν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι η αφαίρεση υδρομέτρων στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί τουλάχιστον 100 με 110%.